μπροστά σου τον κύριο Ευάγγελο και Κωνσταντίνου Έξαρχο στην Αμασόνα που θα ακολουθήσουμε το Ιβέκο γύρω κάτω για την περισυλλογή γάλακτος. Ο οδηγός του Ιβέκο ξεκινάει νωρίς το πρωί γύρω στις 6 ώρα να μαζεύει γάλα από όλη την περιοχή της Αμασόνας. Άρμεγμα του γάλακτος γίνεται σε σύγχρονα αρμεκτήρια. Η παραγωγή του γάλακτος από τους παραγωγούς γίνεται στις Παγολεκάνες και κατόπιν ξεκινάει το φόρτωμα στο βιτίο. Βρισκόμαστε στη θέση οδήγηση του Ιβέκου Eurocargo και συνεχίζουμε το δρομολόγιο μας με κατεύθυνση χωριά του Ολύμπου για την περισυλλογή γάλακτος. Η γάλακτος διαρκεί περίπου 7 ώρες.
Ξεκινάει τις 6 το πρωί και μέχρι τη 1 η ώρα ο οδηγός πρέπει να έχει συνέξει από 5 μέχρι 10 τόνους ανάλογα με τις φάρμες που εξυπηρετεί. Στη 1 η ώρα επιστρέψαμε στο τεντοκομείο του κυρίου Έξαρχου, όπου ξεκίνησε το ξεφόρτωμα του βιτίου. Καθ' όλη τη διάρκεια τηρούνται αυστηροί υγειονομικοί έλεγχοι και το γάλα ελέγχεται συνεχώς από το χημείο του εργοστασίου.